κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη εκλογική μάχη των ευρωεκλογών αλλά και των αυτοδιοικητικών εκλογών, είμαστε εδώ στο πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας. Σήμερα μαζί μας σε λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κεδίκογλου. Αλλά στη συνέχεια δύο εκλεκτοί από δύο διαφορετικούς χώρους και όχι μόνο. Ο ένας καθηγητής πανεπιστημίου στα οικονομικά και ο άλλος καθηγητής και όχι μόνο, κάπτεν, αρχηγός της εθνικής ομάδος του ποδοσφαίρου που κατέκτησε το 2004 το Euro. Λοιπόν, Θοδωρή Ζαγοράκη, καλώς ήρθατε κύριε Ζαγοράκη, σε ευχαριστώ θερμά. Σας βρήκα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ θερμά και για όσα έχετε κάνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εθνική Ελλάδος. Μαζί μας ο καθηγητής οικονομίας είναι ο κύριος Μιλιός. Καλώς ήρθατε κύριε Μιλιέ. Καλώς σας βρίσκω. Καπετάνιος ο ένας, καπετάνιος και ο άλλος. Έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά θα τα πούμε αναλυτικά. Παρακολουθήσατε τη συνέντευξη τύπου την διακαναλική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πάω κατευθείαν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάω στον κύριο Κεδίκογλου. Καθώς φαίνεται ότι η μάχη των μαχών είναι η Κυριακή. Ο Σαμαράς γιορτάζει σήμερα, έχει την ομιλία του, την τελευταία ομιλία, την τελική ομιλία καλύτερα, στην πλατεία Συντάγματος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κεδίκογλου. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυτιά. Πέστε μου, για ποιο λόγο να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία ο Έλληνας πολίτης μετά τις τόσες επιβαρύνσεις, τους τόσους φόρους, τα τόσα μνημόνια και ούτω καθεξής. Έρχεται κάτι καινούριο που δεν το ξέρει? Έρχεται κάτι το οποίο ακριβώς θα του αλλάξει τη ζωή? Κύριε Αυτιά, αυτά τα δύο χρόνια κάναμε μια πολύ δύσκολη διαδρομή χάρη στις θυσίες των Ελλήνων, χάρη στην υπερπροσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας. Καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε τη χώρα, καταφέραμε να στήσουμε την οικονομία μας σε γερά θεμέλια και είμαστε ακριβώς στη φάση όπου θα αρχίζουμε να ανταποδίδουμε στους πολίτες τους καρπούς αυτής της υπερπροσπάθειας. Και αυτό που ανταποδίδουμε είναι λελογισμένο, είναι τεκμηριωμένο, δεν είναι με δανεικά από εδώ και από εκεί. Δεν διανέμουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε. Διανέμουμε, δίνουμε πίσω σιγά σιγά αυτό το οποίο εξασφαλίστηκε με την υγιή λειτουργία της οικονομίας μας και των δημοσίων οικονομικών μας. Ταυτόχρονα βλέπετε το ενδιαφέρον το επενδυτικό, το ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία. Οι θέσεις εργασίας που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, εκεί θα δημιουργηθούν. Δεν μπορεί να καταπολεμηθεί η ανεργία με μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο που δεν έχει τα λεφτά και δεν έχει από πού να τα βρει για να μπορεί να πληρώσει ένα πολύ μεγαλύτερο προσωπικό. Πρέπει οι θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Εκεί βλέπετε όλο και μεγαλύτερο το ενδιαφέρον. Βλέπετε όμως και πόσο ευαίσθητη είναι η φάση. Είδατε ότι ακόμα και οι φήμες για ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση της οικονομίας μας πώς είχαν συνέπειες στα ομόλογά μας. Για λίγο βέβαια, ευτυχώς αυτή η τάση σταμάτησε, όμως πρέπει όλοι να σκεφτούμε πόσο κρίσιμη είναι αυτή η στιγμή. Είναι η στιγμή που σηκωνόμαστε στα πόδια μας. Δεν πρέπει να ξανακυλήσουμε πίσω. Δεν πρέπει να ξανακυλήσουμε στα χειρότερα από τα οποία μόλις ξεφύγαμε. Δηλαδή ο Σαμαράς λέει το εξής. Πέσαμε σε μια περιδίνηση για την οποία υπάρχουν οι όποιες ευθύνες κάποτε κλπ. Κλπ. Εγώ τώρα σου δίνω την ευκαιρία να αρχίσεις σταδιακά να παίρνεις αυτά που έχασες και στα δίνω με σταθερότητα, χωρίς κίνδυνο να χάσεις κι άλλα. Αυτό είναι? Και στα δίνω με τρόπο που δεν πλήττει κανένα άλλο τομέα των δημοσίων οικονομικών μας. Και ταυτόχρονα ο Σαμαράς έχει παρουσιάσει, πρώτον, έχει δείξει ότι τα συγκεκριμένα βήματα που είπε ένα προς ένα, πρώτα θα διασφαλίσουμε την αξιοπιστία έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαβουλευτούμε με τους εταίρους μας. Μετά θα κλείσουμε μία συμφωνία, αυτό έγινε το Νοέμβριο του 2012, για το χρέος. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να πετύχει την διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους της. Μετά πετύχαμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Εξασφαλίσαμε πλεώνασμα. Βγήκαμε στις αγορές. Και τώρα είμαστε πριν από το επόμενο κεφάλαιο, μάλιστα, που είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους μας. Τελειώνουμε με τα μνημόνια. Κύριε Κεδίκογλου, τις τελευταίες μέρες αναπτύσσεται ένας μεγάλος έρωτας για τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν ένθεν και ένθεν απόψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί τώρα ξαφνικά προέκυψε το θέμα αυτό?
Το θέμα προέκυψε από δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του, που μίλησε για παραπλανημένους ψηφοφόρους. Κύριε Αυτιά, να δεχτούμε ότι μπορεί κάποιος να είχε παραπλανηθεί το 2012. Αλλά το 2014, με όσα έχουν γίνει γνωστά από το υλικό της έρευνα των ερευνών των διοκτικών αρχών, από τις εικόνες που έχουν δει, από την αποτρόπαια δολοφονία του Παύλου Φίσα, δεν μπορούμε να μιλάμε για παραπλανημένους. Και είναι πολιτικός αμοραλισμός και είναι η επιεικέστερη έκφραση που μπορώ να σκεφτώ, το να κλείνεις το μάτι στους ψηφοφόρους, στους χρυσαυγίτες. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι ότι δεν με εκπλήσει, γιατί πολιτικό αμοραλισμό έχει δείξει πρώτα απ' όλα υποσχόμενος τα πάντα στους πάντες, χωρίς όμως κανέναν τρόπο από πού θα τα διασφαλίσει. Λέει, για παράδειγμα, λεφτά υπάρχουν και θα σας δώσω. Δεν λέει από πού θα τα βρει. Το μόνο που ακούσαμε, ήταν η μόνη συγκεκριμένη πρόταση, ήταν ο αναγκαστικός εσωτερικός δανεισμός. Βέβαια, μετά κατάλαβαν τι είπανε και το πήρανε πίσω. Αλλά άλλη πρόταση συγκεκριμένη δεν έχουμε ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Αυτιά, ναι, δυστυχώς δεν μας εκπλήσει ο πολιτικός αμοραλισμός να φτάσει μέχρι του σημείου να κλείσει στο μάτι στους χρυσαυγίτες. Θα πρέπει εδώ πέρα να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχουν παραπλανημένοι. Το 2014 δεν υπάρχουν παραπλανημένοι. Απόψε είναι εμείς θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στη στάση μας. Και ειλικρινά καλό για άλλη μια φορά τον ΣΥΡΙΖΑ να επανεξετάσει τη θέση του. Απόψε είναι η τελική στις 7 στην πλατεία Συντάγματος. Λένε ότι ο Σαμαράς θα κάνει. Προεκλογική συγκέντρωση. Θα κάνει γενέθλια στο Σύνταγμα. Λένε ότι ο Σαμαράς θα κάνει τα γενέθλιά του στο Σύνταγμα. Λέω το εξής. Για να κλείσουμε, ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Ο Σαμαράς ούτως ή άλλως θα έκανε τα γενέθλιά του δουλεύοντας πολύ σκληρά, όπως ξέρετε πολύ καλά ότι το κάνει συνέχεια. Πέστε μου για σας την Κυριακή, για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το καλό αποτέλεσμα. Και ποιο είναι το διακύβευμα της Κυριακής. Ναι. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει ένα εκβιαστικό δίλημα, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τις ευρωεκλογές, δηλαδή εκεί που όλοι οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν για ευρωβουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θελήσει, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις ευρωεκλογές για να αποσταθεροποιήσει την οικονομία, να ανατρέψει την κυβέρνηση, να προκαλέσει εθνικές εκλογές. Αυτό το δίλημα δεν πρέπει να περάσει. Εκεί θα κριθούμε. Είστε απόλυτα σαφείς, ξέρω ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις. Εγώ σε όλα τα κόμματα λέω καλή επιτυχία και εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ, κύριε Κεδίκογλου, για τη σημερινή κύριε Γαυτιά, συζήτηση. Η επιτυχία πρέπει να είναι για την Ελλάδα και όχι για κάποιο κόμμα. Και εμείς αυτό που ζητάμε είναι σταθερότητα, γιατί αυτό θέλουν οι περισσότεροι πολίτες, το βλέπετε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν θέλουν προώρες εκλογές, θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, βλέπουν ότι φέρνουμε αποτελέσματα, σιγά σιγά όλο και περισσότερα, το καλύτερο αποτέλεσμα για τη χώρα πρέπει να έρθει. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. 12 και 11 πρώτα λεπτά, Σίμος Κεδίκογλου, ασφαλώς και έχετε να απαντήσετε, κύριε Μιλιέ. Ο κάπτεν είναι εδώ. Παιδιά, θέλω μια χάρη. Πριν πάμε στο διάλειμμα, δείξτε τον γκολ με το Χαριστία από την πάσα του Ζαγοράκη και μετά που σήκωνε την κούπα έτσι για να δούμε, να ζήσουμε εκείνες τις στιγμές που ήταν για όλους τους Έλληνες. Πάμε. Και μετά διάλειμμα. Την παλιά περνάει, έρχεται ο Λιζαρασούς. Τον περνάει ο Ζαγοράκης σε κάθε περιοχή. Ο Θοδωρής μέσα στην περιοχή τώρα κάνει τη σέντρα και παλιά το Χαριστία. Ο Άγγελος Χαριστίας κάνει τη σέντρα. Περνάει ο Ζαγοράκης σε κάθε περιοχή. Μέσα στην περιοχή τώρα κάνει τη σέντρα και παλιά το Χαριστία. Και τώρα πάμε.
Είμαστε εδώ με Θοδωρή Ζαγοράκη και τον κύριο Μιλιό, τον καθηγητή. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Πάμε με τον κύριο Μιλιό για να δούμε τα πώς και τα γιατί της οικονομίας. Και αυτή την ώρα ο περισσότερος κόσμος, αγαπητέ κύριε καθηγητά, έχουμε κουβεντιάσει άπειρες φορές, λέει το εξής. Ο Τσίπρας βρήκε λεφτά για τους κατώτατους μισθούς, ο Σαμαράς βρήκε θέσεις εργασίας. Τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν είχαν βρεθεί πιο νωρίς. Και αν έχετε πρόγραμμα. Έχετε πρόγραμμα, κύριε καθηγητά? Βεβαίως έχουμε πρόγραμμα. Αυτή η πολιτική η οποία ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, η πολιτική της λιτότητας, ναι, ευνοεί τους λίγους. Ανοίγει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Ανοίγει τις ανισότητες. Δημιουργεί από τη μια μεριά στην πλειοψηφία της κοινωνίας ανασφάλεια και καταστροφή και επιτρέπει σε πάρα πολύ λίγους στην ολιγαρχία να συνεχίσουν το πάρτι. Δυστυχώς η χώρα μας έγινε πειραματόζωο για να επεκταθεί η πολιτική της λιτότητας σε όλη την Ευρώπη και η λιτότητα έφερε και την υπερχρέωση. Άρα, κύριε καθηγητά, υπάρχει πρόγραμμα, λέτε έτσι. Άρα, υπάρχει ανάγκη για μια άλλη πολιτική, ναι, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε γι' αυτό πολύ ισχυρή ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, βεβαίως. Και θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμά μας ξεκινάει από την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Εμείς λέμε κανένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να στερείται των βασικών αγαθών που είναι η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, το ρεύμα, το νερό, τα κοινωνικά πόσο αγαθά. Πόσο κάνει, κύριε καθηγητά, αυτό έχουμε, το πρόγραμμα? Έχουμε, πόσο το κοστολογήσατε? Το έχουμε κοστολογήσει ακριβώς. Θα σας πω ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για να συνδεθούν 300.000 νοικοκυριά με το δίκτυο της ΔΕΗ και να λάβουν το ελάχιστο τιμολόγιο δωρεάν, ναι, το κόστος είναι λίγο παραπάνω από το 1 τρίτο των κερδών της επιχείρησης. Πρέπει να τους δοθεί, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Ο δεύτερος άξονας της πολιτικής μας. Άρα λέτε εσείς στη ΔΕΗ, δώσε το 1 τρίτο για να πάρουν ρεύμα ευτυχής. Βεβαίως. Θα το δώσει. Θα το δώσει. Με θα νόμο αναγκαστικό ή... Θα το δώσει, θα το συζητήσουμε και θα το πάμε δώσει. Πάμε στους μισθούς. Με νόμο θα έρθει ο κατώτατος μισθός ή αύξηση του? Βεβαίως. Το δεύτερο ζήτημα είναι η αξιοπρέπεια, δηλαδή, ναι, η ανάκτηση της εργασίας. Να μπορεί ο εργαζόμενος να ζει αξιοπρεπώς, αλλά συγχρόνως να έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί. Επομένως, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751. Πρέπει να σας πω ότι όλες οι ενώσεις των μικρομεσαίων, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, της οποίας προείσταται ο κ. Κροκίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, έχουν αποδεχθεί ότι το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο διότι θα τονέωσε τη ζήτηση και τη μικρή επιχείρηση. Όλο σας το οικονομικό πρόγραμμα, κύριε καθηγητά, επειδή είστε επικεφαλής του οικονομικού προγράμματος, πόσο κοστίζει, πόσο κάνει και αν αυτό έχουμε θα έχει φόρους για τους Έλληνες? Έχουμε ένα πολύπλοκο οικονομετρικό, ναι, μοντέλο. Τα στοιχεία αλλάζουν συνεχώς, είναι τεκμηριωμένο, ξέρουμε τα πάντα. Συλλογικές διαπραγματεύσεις ξανά, δικαιώματα στους εργαζόμενους, νομιμότητα, το τονίζω, νομιμότητα, διότι είχαμε ένα κρούσμα πολύ άσχημο σήμερα να αποφασίσει το προχθές, να αποφασίσει το πρωτοδικείο την επαναπρόσληψη των καθαριστριών και να μην συμμορφώνεται με δικαστική απόφαση κυβέρνηση. Λοιπόν, νομιμότητα σημαίνει επιθεώρηση εργασίας ώστε να εξαλείψουμε τη μαύρη εργασία και η επαναφορά του κατώτατου μισθού να γίνει πράξη. Μου είπατε για τη φορολογία. Να σας πω, αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων φορολογούνται, υπερφορολογούνται μέχρι εξαντλήσεως. Έχουμε υπολογίσει ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ένα πραγματικό φορολογικό συντελεστή από 48 μέχρι 53%. Θα τους μειώσετε αυτούς τους συντελεστές? Θα τους μειώσουμε δραστικά. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 33%. Ναι. Εκεί πρέπει να πάμε σε όλα. Από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια ολιγαρχία που συνεχίζει το πάρτι. Συνεχίζει το πάρτι μέσα από παράνομες δραστηριότητες αλλά και από νομότυπες δραστηριότητες όπως είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές. Μία λέξη να πω γι' αυτό. Αγοράζουν από τον εαυτό τους, από θυγατρικές που έχουν στο εξωτερικό. Πάω στις απολύσεις. Με ψηλές τιμές, εικονικές. Οι απολύσεις, κύριε καθηγητά, με νόμο θα απαγορευτούν οι απολύσεις ή θα βρείτε έναν άλλο τρόπο? Όχι, εμείς λέμε ότι θα δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας, ναι, μέσα από έκτακτες πολιτικές ενίσχυσης απασχόλησης. Κοιτάξτε, έχουμε 1.600.000 ανέργους. Αν η οικονομία αναπτυσσόταν όπως πριν από την κρίση, εννοώ τους ρυθμούς μεγέθυνσης, πολύ ψηλή ρυθμή μεγέθυνσης, η δεύτερη στην Ευρώπη, ναι, θα παρήγονται 40.000 θέσεις εργασίας το χρόνο. 1.600.000 για 40.000 σημαίνει 40 χρόνια. Δεν μπορούμε να το ανοιχθούμε. Είστε σαφείς. Πρέπει να έχουμε άλλο σχέδιο. Το σχέδιό μας είναι να τροποποιήσουμε το πτωχευτικό δίκαιο, να δημιουργήσουμε, μάλιστα, ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε να μπορέσουν άμεσα τώρα συνεταιριστικά σχήματα ανέργων, συνεργατικά σχήματα νέων αγροτών, μάλιστα, επιστημόνων να λειτουργήσουν τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, τον πλούτο αυτής της χώρας που αργεί είστε ενώ σαφείς μπορεί να δουλέψει. Είστε σαφείς. Επομένως, πέντε πράγματα. Έχουμε σαφές πρόγραμμα, μάλιστα, και για τη φορολογία. Θα πατάξουμε την παρανομία. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται λαθρεμπορίες τσιγάρων, πετρελαιοειδών κτλ.
Και βεβαίως πάνω σε αυτή τη βάση θα στηθεί και το δίκαιο φορολογικό μας σύστημα. Εμείς θα έχουμε πολύ καιρό να τα λέμε πυκνά. Θα έχουμε, αλλά σας διαβεβαιώνω, συχνά. Το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο, μάλιστα. Είναι τεκμηριωμένο, είναι κοστολογημένο, θα στηριχτεί στην ενίσχυση και στην, των πολιτών, θα κάνει μια μεγάλη διαφορά. Σαφής. Σας και αυτό το θερμά. Πρόγραμμα είναι για όλη την Ευρώπη. Και σε θα συμβάλλουμε αποφασιστικά ως ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη διαπραγμάτευση και... που θα κάνει η κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση που πιστεύουμε ότι θα έρθει σύντομα με την Ευρωπαϊκή μάλιστα. Ένωση για το θέμα του χρέους. Έχουμε λύσεις και για τις μικρές χώρες σαν την Ελλάδα και για τις μεγάλες σαν την Ιταλία. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας εύχομαι και σε εσάς, σε όλο τον κόσμο το λέω, καλή επιτυχία και σας είμαστε εδώ πάρα για να πολύ. Τα λέμε ευχαριστώ πυκνά πολύ. Συχνά. Αλλάζουμε σελίδα, φίλες και φίλοι. Εναλλάσσονται. Πάμε στον αρχηγό της Εθνικής, Θοδωρής Ζαγοράκης. Παιδί μεταναστών, έφτασε στην κορυφή, της Εθνικής. Θέλω να μου πεις, Θοδωρή, γιατί έτσι σε αισθάνομαι, την ώρα που σήκωνε στην κούπα το 2004, τι αίσθηση είχες? Μία αίσθηση υπάρχει. Η υπερηφάνεια έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Την ώρα που έκανες τη σέντρα στο Χαριστέα για να βάλει τον γκολ, πίστευες ότι ήρθε η ώρα να το πάρουμε και να βγούμε πρώτοι στην Ευρώπη? Κοιτάξτε να δείτε, γινόταν όλα τόσο γρήγορα, ναι. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γενικά όλη η πορεία μας και της προετοιμασίας πριν και όταν μπήκαμε στη διαδικασία των αγώνων, που δεν είχαμε το περιθώριο να σκεφτόμαστε συγκεκριμένες στιγμές, συγκεκριμένες φάσεις. Είναι μία από τις σημαντικές φάσεις και αυτή που έγινε με τον Χαριστέα. Το σημαντικό είναι ότι βρέθηκε ο Χαριστέας εκεί και σκοράρισε. Ο Σαμαράκης που έκανε την πάσα. Πες μου, ο Σαμαράς είναι σκληρός coach. Πώς σε κατάφερε? Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Πώς έγινε, τηλεφώνησε? Να πάρω μια τέτοια απόφαση, ναι. Γιατί στο παρελθόν δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Ήμουν ένας άνθρωπος απλώς τηλεθεατής, είχα τις απόψεις μου, ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Όταν μου πρωτοέγινε η πρόταση, ναι. Κάθισα και το σκέφτηκα αρκετά. Και? Θεώρησα ότι θα ήταν συγκεκριμένη περίπτωση και συγκεκριμένη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας. Καταλαβαίνουμε όλοι και το βιώνουμε καθημερινά ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Συζητώντας με τον Πρωθυπουργό, είδα ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, υπάρχει μια γραμμή. Πόση ώρα έκανε εσύ, ο Σαμαράς? Μου αρέσει η πειθαρχία, ναι. Και πιστεύω ότι θα πετύχουν πράγματα και θα πετύχουμε πράγματα έτσι ώστε να ξεκολλήσει λίγο το καράβι από το βούρκο που βρίσκεται. Σήμερα το πρωί συναντηθήκατε με τον Πρωθυπουργό, του είπατε και χρόνια πολλά που έχει τα γενέθλιά του. Ναι, ναι. Τι είπε στην Εθνική, τι είπε στους παίχτες της Εθνικής της Ομαράς? Κοιτάξτε, μου έκανε εντύπωση. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, ναι. Τον τελευταίο μήνα, το τελευταίο δίμηνο για ποδόσφαιρο και μου έκανε εντύπωση ότι γνωρίζει αρκετά πράγματα και είναι φίλαθλος του ποδοσφαίρου. Ναι. Ήταν γνώστης. Α, εδώ είναι. Με το ναι. Προπονητή της Εθνικής, Καραγκούνης. Του δώσε και μπάλα ο Καραγκούνης. Του δώσε μία μπάλα και φανέλα. Είναι για τα γενέθλιά του. Είναι γνώστης, το γνωρίζει το αντικείμενο, θα έλεγα πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Ναι. Αυτό που είπε και είναι και δική μου ατάκα αυτή, ότι τον κύριο στόχο ναι. Τον έχει πετύχει η εθνική ομάδα. Το ότι βρίσκεται στις τελικές φάσεις συνέχεια και συγκεκριμένα στο παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω ότι είναι τεράστια επιτυχία. Κοίταξε, του κάνατε το καλύτερο δώρο σήμερα, έτσι. Και μπάλα. Ναι, με την μπάλα βάζεις γκολ ή έτσι. Και δώστε και τη φανέλα με τις υπογραφές, Το θέμα είναι ότι οι πάσεις θα γίνονται να σκοράρουμε. Αυτό είναι τι είπατε στο κατηδίαν, τι είπατε με τον Σαμαρά? Τίποτα. Συζητήσαμε ναι. Θέματα που έχει να κάνει τον αθλητισμό γενικότερα, ακόμη και με το ποδόσφαιρο, την εθνική, για το παρελθόν, για το τώρα. Και είπε, έδωσε ένα μήνυμα πάρα πολύ σωστό, ότι ο πρωταρχικός στόχος επιτεύχθη. Το ότι η ομάδα βρίσκεται στην τελική φάση. Σου έδωσε κάποια συμβουλή τώρα τις τελευταίες μέρες, γιατί είναι παλιά καραβάνα στην πολιτική. Αυτό που μου άρεσε ναι. Είναι. Κοιτάξτε, κύριε Γιώργο, μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αισθάνεται ακόμη πολιτικός. Αυτό το θεώρησε το δεδομένο. Εγώ σε αισθάνομαι σαν αρχηγό της Εθνικής και έτσι μέχρι να πεθάνω θα σε αισθάνομαι. Και αυτό που είπε. Γιατί επίσης μου έδωσε μια ατέλειωτη χαρά, όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους Έλληνες. Και το δικαιούσε αυτό με τα άλλα παιδιά. Και αυτό που είπε επίσης ότι ναι. Επιτεύχθηκε ο πρωταρχικός στόχος. Αν κάνετε και μας βγάλετε πάλι όλους τους δρόμους, θα είναι ότι καλύτερο για όλους μας. Νομίζω ότι η εποχή του 4, σαν γεγονός, το έχει ανάγκη όλη η χώρα μας και όλοι οι πολίτες το έχουμε ανάγκη. Και κοίτα πώς τα έφερε η ζωή, Το 4 σήκωσε στην κούπα και το 14 καλείσαι να σηκώσει μια άλλη κούπα στην Ευρώπη. Με ρωτήσατε πριν έτσι. Για το λόγο που πήρα την απόφαση να ασχοληθώ και να συμμετέχω στο Ευρωψηφοδέλτιο. Η Λίλη τι είπε, η σύζυγος τι είπε κουβέντα, για την κάθε έγινε κουβέντα, έγινε κουβέντα. Οικογενειακό Ιωάννα, συμβούλιο. Ναι. Οικογενειακό συμβούλιο, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ναι. Όταν έχεις μια οικογένεια, νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να κάτσεις να συζητήσεις. Αλλά αυτό που
θεώρησα σωστό για τον εαυτό μου, ναι, και σε μένα και στην οικογένειά μου και γενικότερα σε φίλους, σε γνωστούς και για όλους τους Έλληνες, είναι ότι σε δύσκολες στιγμές δεν πρέπει να γυρίζουμε την πλάτη. Και από τη στιγμή που χρειάστηκε και μου έγινε η πρόσκληση να βοηθήσω στο κομμάτι που μπορώ, γιατί εγώ έξυπνος δεν το έχω παίξει σε πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν θα συζητάω για την οικονομία της χώρας ή για την υγεία της χώρας, αλλά συγκεκριμένα θέματα που μπορώ να βοηθήσω, νομίζω ότι υπάρχει πεδίο να δράσω. Σαφής. Απόλυτα σαφής. Θοδωρής Ζαγοράκης, φίλες και φίλοι, από την Καβάλα ξεκίνησε. Λυδία Καβάλας. Από την Λυδία Καβάλας. Από την Λυδία Καβάλας. Σε ευχαριστούμε για όλα, για ό,τι έκανες και όσα θα κάνεις. Φίλες και φίλοι, είχα δύο εκλεκτούς ανθρώπους σήμερα. Μετά το διάλειμμα θα είναι ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Καμένος. Σήμερα είχα δύο ανθρώπους που τους εκτιμώ βαθύτατα. Ο ένας, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, φίλος από χρόνια, όσο ακόμα ήταν στον ΠΑΟΚ και μετά στην Εθνική, και ο καθηγητής, ο κύριος Μιλιός, η ευπρέπεια της οικονομίας πάντα από το στόμα του. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και στους δυο σας. Ευχαριστώ. Σας φύγω το χέρι και στους δυο. Και εμένα η δικιά μου δουλειά είναι να κάνω ανάγκη, να ενώνω. Η συσπήρωση είναι επιτακτική ανάγκη για τη χώρα. Ακριβώς. Πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε λύση στην κοινωνική πλειοψηφία. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Πάω στον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Να είστε πάντα καλά και θα πω το εξής. Εμένα η δουλειά μου ως δημοσιογράφος είναι να ενώνω κοινές θέσεις από όπου κι αν προέρχονται για το καλό της χώρας, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτό είναι το πιστεύω μου. Αφού δεν το αποφάσεις να είσαι στην Ευρωβουλή. Δεν πειράζει. Έχουμε καιρό, αγαπητέ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πριν πάω σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, πολλή κουβέντα γίνεται για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Και αυτός ο έρωτας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πώς το σχολιάζετε για να μπούμε στην τελική ευθεία πριν πάμε στο πρόγραμμά σας? Την Κυριακή το πρωί, ναι, πάμε όλοι να ψηφίσουμε την ταυτότητά μας ως Έλληνες ψηφοφόροι. Και θα αποφασίσουμε για το μέλλον της πατρίδας μας και των παιδιών μας. Αυτό είναι το μήνυμα της δημοκρατίας. Το ποιος θα επιλέξει τι θα εξαρτηθεί από αυτά που θα πούμε σε λιγάκι, αλλά και κατά πόσον θέλουμε είτε να συνεχιστεί η κατάσταση στην οποία σήμερα βιώνουμε, μάλιστα, η εξαθλίωση των Ελλήνων, ή να αλλάξουμε σελίδα. Να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας, να πάρουμε πίσω την εθνική κυριαρχία της χώρας και την αξιοπρέπειά μας. Αυτά παίζονται. Είναι δημοψήφισμα την Κυριακή εκλογές. Δεν είναι απλές ευρωεκλογές. Δημοψήφισμα είπατε. Το κρατώ αυτό. Το κρατώ γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία να λέγεται από ένα πρόσωπο με την τόση εμπειρία που έχετε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά και τα όσα κατά καιρούς έχετε επισημάνει. Κύριε Πρόεδρε, πάω σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα, γιατί μετά θέλω να σας ακούσω. Θέλω, όπως ακούω και τους υπόλοιπους αρχηγούς και εσάς, να μου λέτε θέλω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Πάω σε γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφω. Είμαι στη διάθεση να απαντήσω και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Σε ένα λεπτό είμαστε μαζί. Πάντα εδώ λοιπόν, 1:20 με τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Καμένο, με ένα ψηφοδέλτιο, αγαπητέ πρόεδρε, που έχει από όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις, με οικονομολόγους, με νομικούς, με ανθρώπους που ξέρουν το ασφαλιστικό, δηλαδή θα μπορεί να ακουστεί η φωνή τους στην Ευρώπη. Το σχόλιο σε εσάς για να πάμε και στα θέματα των ημερών. Θέλω να σας πω ότι έτσι τώρα που τελειώνει η προεκλογική περίοδος, ότι είμαι πολύ περήφανος και για τους 42 υποψηφίους των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο Ευρωψηφοδέλτιο. Οι 32 προέκυψαν από τη συνεργασία, όπως ξέρετε, με τον Γιάννη τον Δημαράκη του Αρμαπολιτών, με τον κύριο Ζουράρη, με την Πυρίκα στο Ελλάδα, με το κίνημα της άμεσης δημοκρατίας του κύριου Κόκα, αλλά παράλληλα και από ανθρώπους που μπορούν να σταθούν στο Ευρωκοινοβούλιο και να παλέψουν. Και άλλοι 10 είναι πραγματικά ένα άλλο κόσμημα του Ευρωψηφοδελτίου, είναι 10 νέα παιδιά τα οποία έχουν μεταπτυχιακές σπουδές και ιδίως σε ευρωπαϊκά θέματα, σε διάφορες επιστήμες. Άνεργοι, οι οποίοι μπορούν να πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο αύριο και να εξηγήσουν τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Γιατί 300.000 παιδιά σαν κι αυτούς φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε μετανάστες. Μπορούν να αντιπαρατεθούν στο Ευρωκοινοβούλιο
με εκείνα τα λόμπι που μόλις φτάνουν οι ευρωβουλευτές, τους δίνουν μια credit card για να τους εντάξουν στις ομάδες που ψηφίζουν, όχι κατά τη συνείδηση, την προσωπική ή την εθνική συνείδηση οι ευρωβουλευτές, αλλά κατά τη συνείδηση των λόμπις που διαμορφώνονται στις Βρυξέλλες. Και βεβαίως είναι αυτοί, ναι, οι αυριανοί ευρωβουλευτές, οι οποίοι μπορούν να πούν το μεγάλο όχι στην παγκοσμιοποίηση, στη νέα τάξη πραγμάτων, στην καταστροφή της Ευρώπης που φέρνει η Μέρκελ και που φέρνουν και τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δηλαδή στην ενοποίηση της Ευρώπης μετά, μάλιστα, από την υποστολή των σημαίων και την κατάργηση του έθνους κράτους. Πριν από λίγο, ναι, ο κύριος Σούλτς, ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ναι, σαν υποψήφιος, έκανε μία δήλωση ότι θα καθαρέσει τα σύμβολα, τα χριστιανικά και τους σταυρούς από όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, περνάει στον ντούκου στην Ελλάδα. Ακούμε υποσχέσεις, 200.000 θέσεις εργασίας, 500, 700, 800, σε ένα λαό με 2.100.000 ανέργους. Και δεν λένε ότι η Ευρώπη, εάν ψηφιστούν τα δύο αυτά κόμματα, συν τη Δημάρ 3, συν τα παρακλάδια των κομμάτων αυτών που ετοιμάζουν το ποτάμι και τα λοιπά, 4, θα έχουμε ουσιαστικά μια Ευρώπη που δεν θα έχει κράτη κυρίαρχα. Που θα καταργηθούν τα σύμβολα, τα θρησκευτικά. Μια Ευρώπη που οι αξίες θα διαμορφώνονται από τη Γερμανία και από τους τραπεζίτες. Άρα τι λέτε στον Έλληνα, κύριε Πρόεδρε? Άρα εσείς τι λέτε στον Έλληνα? Εμείς λέμε ναι στην Ευρώπη των Εθνών Κρατών που έβαλε την Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Λέμε ναι στην Ευρώπη των Εθνών Κρατών, όπως αν θέλετε την περιέγραψε κατά την ανάληψη της Γαλλικής Προεδρίας ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, προβλέποντας ότι οι Γερμανοί θα προσπαθήσουν σε λίγα χρόνια να καταργήσουν τα κράτη και αντιστάθηκε σε αυτό. Και τώρα έχουμε τους απογόνους που προσπαθούν να λένε ότι είναι απόγονοι της Νέας Δημοκρατίας του Καραμαλή και το Πασόκ του Παπανδρέου, που δεν έχουν σχέση ούτε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που με δάκρυα στα μάτια όταν ανέλαβε, όταν μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ, στο Ζάπιο με τον Ζισκάρ Ντεστέν, μίλησε για την Ευρώπη των ίσων. Την Ευρώπη που οι μικροί θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους μεγάλους. Σε αυτή την Ευρώπη πάνε να ανατρέψουν σήμερα ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, που χρησιμοποιούν τις ταμπέλες Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ μέχρι σήμερα θα έπρεπε να καταλάβουν ότι αυτούς πρέπει να τους ανατρέψουν. Είναι υπάλληλοι της Μέρκελ. Έχουν τη φωνή όχι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, αλλά της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων. Της Ευρώπης που θέλουν να φέρουν το φεντεραλισμό που του ξέφυγε του Πάγκαλου, της Ομοσπονδίας, των Τραπεζών. Της Ευρώπης που αντί να σκέφτεται ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι στα συσίτια, υπάρχουν 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Λέει ότι θα πρέπει πρώτα να διασώσουμε τις τράπεζες και μετά τους πολίτες. Εμείς αυτή την Ευρώπη λέμε όχι. Δεν θα επιτρέψουμε η Ευρώπη των Εθνών Κρατών να μετασχηματιστεί σε Ευρώπη των Τραπεζιτών. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα που έχει 400.000 ανθρώπους και εννοώ τους ασφαλισμένους του ΑΕ, οι οποίοι πληρώσαν τη συνδρομή τους, και 1 εκατομμύριο μέλη των οικογενειών τους που πληρώσαν τη συνδρομή τους επειδή έχουν μια οικονομική δυσκολία, να τους λέμε δεν έχετε πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί να έρχεται και να λέει μια Ευρώπη ότι θα πρέπει τα χρήματα που εμπιστεύτηκε ο μικρομολογιούχος να τα χάσει επειδή πρέπει να κουρευτούν κατά 50% και την ίδια στιγμή ο κερδοσκόπος να μην χάνει τίποτα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε, ας πω, ένα θέμα που έχετε αναδείξει εσείς. Τους ασφαλισμένους σας πει πρόνοια. Που φυλακίστηκε ο τραπεζίτης. Αλλά τι έγινε με το κράτος? Οι υπουργοί που υπέγραψαν για να έχουν χάσει αυτοί οι άνθρωποι τα λεφτά τους, γιατί βρίσκονται υπό προστασία? Κάνανε και ψηφίσαν ασυλίες, κύριε Αυτιά. Ασυλία για τις διοικήσεις τους Καραμαγκά. Ασυλία για τους τραπεζίτες που δώσανε δάνεια στα κόμματα. Ασυλία για τη διοίκηση του ΟΑΕ. Ασυλία για εκείνους που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Και η ασυλία για την ελληνική οικογένεια που αυτή τη στιγμή διαλύεται. Για τον μικροεπαγγελματία που του παίρνουν το μαγαζί. Για εκείνον ο οποίος έρχεται να φορολογηθεί. Όχι ανάλογα με το εισόδημά του. Εκμαρτώ. Αλλά ανάλογα με αυτό που υπολογίζει το κράτος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Το άρθρο 4, παράγραφο 5 του συντάγματος τι λέει? Ότι πρέπει να φορολογείται ο Έλληνας με ισονομία.
Δεν μπορεί να φορολογήσει κάποιον που δεν έχει εισόδημα για να του πάρει το σπίτι. Και ένα σπίτι το οποίο έχει αντικειμενική αξία 50 ευρώ, εάν χρωστάει 10 στην τράπεζα, του το βγάζουν στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας και τα ρέστα δεν του τα δίνουν πίσω, του παίρνουν το σπίτι. Δεν μπορεί να χαρίζει στο Μέγαρο Μουσικής 450 εκατομμύρια και την ίδια στιγμή να παίρνει το σπίτι του ανθρώπου που χρωστάει 3.000 ευρώ κύριε Πρόεδρε, από καταναλωτικό δάνειο που του δώσες. Αυτό θα το ανατρέψουμε. Μάλιστα. Άρα, γιατί ο Έλληνας να ψηφίσει καμένο και να ψηφίσει και το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων, κύριε Πρόεδρε? Θα σας πω λοιπόν ένα μυστικό. Σήμερα το βράδυ ετοιμάζει φιέστα ο κύριος Σαμαράς και στο Υπουργείο Οικονομικών γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να βγουν και να πούν ΕΣΠΑ. Ξέρετε πόσο είναι το ΕΣΠΑ? Που αμφιβάλλω θα το ανακοινώσω σήμερα. Είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι και οι τηλεθεατές σας. Σε τοκοχρεωλήσια κάθε χρόνο προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους δανειστές 18 δισεκατομμύρια. Εμείς τι λέμε? Στάση πληρωμών αυτή τη στιγμή προς τα τοκοχρεωλήσια μέχρι να υπάρχει παιδεία, υγεία, ασφάλιση. Πρώτα ο άνθρωπος. Επιβίωση για τους Έλληνες. Πρώτα ο άνθρωπος. Δεύτερον, αποκατάσταση των αδικιών οι οποίες γίνανε αντισυνταγματικά και παράνομα. Τρίτον, χαμηλή φορολόγηση. Ρύθμιση των υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να φύγουν τα λουκέτα. Να πάρουν οι άνθρωποι ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και με μια φορολογία πλαφών στο 8% να μπορούν να επιβιώσουν. Κατάργηση των φόρων αυτών που δεν είναι φόρος εισοδήματος. Ας έλεγαν αν θέλετε ότι ο πολίτης όσο εισόδημα έχει θα μπορεί να αφαιρέσει τις αποδείξεις για το όσο κατανάλωσε και να φορολογηθεί επί της διαφοράς που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορεί να προχωρήσει η συνέχιση της κατάργησης ιδιωτικής περιουσίας. Δεν μπορεί να προχωρήσει η συνέχιση το να τραβιέται η ρευστότητα και να την παίρνουν συγκεκριμένοι τραπεζίτες και συγκεκριμένοι κολοσσοί επιχειρήσεις και οι μέτεροι και να μην δίνεται ρευστότητα στην αγορά. Δεν μπορεί να ζήσει ο συνταξιούχος, όπως πολύ καλά σας το ανέλησε στην εκπομπή προηγούμενη Κυριακή, με 350 ευρώ υποψήφιος ευρωβουλευτής μας, δηλαδή 10 ευρώ για κάθε έτος εργασίας με 35 χρόνια εργασίας, και να μην έχει δυνατότητα ο παππούς να δώσει στο εγγόνι του ένα δώρο μια σοκολάτα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρχεται ο Πρωθυπουργός που είπε 18 ψέματα στις προηγούμενες εκλογές, 17 ψέματα, γιατί το μόνο που έκανε ήταν δίθεν αποκρατικοποίησης, σε άλλες τιμές όμως. 18 ψέματα στους εστόλους. Τους πέταξαν 50 ευρώ στους νέους σας στις φύλακες και οι στρατηγοί δουλεύουν σερβιτόροι. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η πολιτική όπου ο Έλληνας, μάλιστα, εργαζόμενος, όσοι εργάζονται, να μην έχει τη δυνατότητα σαν καταναλωτής, μάλιστα, να καταναλώσει και να συντηρήσει την αγορά. Εμείς έχουμε σχέδιο και το σχέδιο το έχουμε καταθέσει δημόσια. Έχουμε πρόταση και η πρόταση αυτή θα φέρει το χαμόγελο πίσω. Μάλιστα. Πρέπει να χαμογελάσουμε. Βλέπω στις εκλογές αυτές δεν χαμογελάει κανείς, γιατί δεν χαμογελάει ο ελληνικός λαός. Και τι μας λένε? Ψηφίστε τους ίδιους για να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Η πολιτική πρέπει να αλλάξει τώρα. Και πρέπει ο ελληνικός λαός στην ψήφου σε ευρωεκλογές. Και το λέω ξεκάθαρα. Οι νεοδημοκράτες πρέπει να ανατρέψουν τον Σαμαρά. Οι πασοκτζίδες να ανατρέψουν τον Βενιζέλο. Και να προκύψουν με νέες εθνικές εκλογές τέτοιες ισορροπίες που θα μπορούμε να κάνουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Εκτός από αυτών που τα έχουν αρπάξει από τις Siemens και τους κρατάνε. Εκτός από αυτών που έχουν υπογράψει τα μνημόνια και τους κρατάνε. Για να μπορέσουμε να φέρουμε μια καινούργια πολιτική για τον ελληνικό λαό, την αξιοπρέπεια, το χαμόγελο, μάλιστα, και την περηφάνεια ενός εθνικά ανεξάρτητου κράτους. Και αυτό για ανεξάρτητη έννοια μπορούμε να το κάνουμε. Και μπορούμε να είμαστε η εγγύηση. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, για το θέμα μιας άλλης πολιτικής. Ποιος εγγυάται το θέμα της Τράκης, το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας, το θέμα του να μην ψηφίσει το σχέδιο έναν δύο, το θέμα των λαθρομεταναστών, μάλιστα, που έχουν οδηγήσει σε ανασφάλεια όλη τη χώρα. Εμείς λέμε κατάργηση του Δουβλίνου 2. Μάλιστα. Τώρα, σαφής, θα είμαστε οι εγγυητές λοιπόν της επόμενης μέρας, εάν μας δώσει ο ελληνικός λαός τη δύναμη. Και ζητάω από τον ελληνικό, ναι, λαό να μας εμπιστευτεί. 3 χρόνια δεν του είπαμε ψέματα. 3 χρόνια είπαμε την αλήθεια. Μάλιστα. Πρέπει να τιμωρηθούν εκείνοι που κλέψαν το δημόσιο χρήμα και να το επιστρέψουν. Και δεν τους τιμωρούν εκείνοι που δήθεν ρίχνουν χαστούκια σε τηλεοπτικές εκπομπές και στη Βουλή πάνε και συνομιλούν με τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, σαν να είναι φιλαράκια. Κύριε Πρόεδρε, και Χρυσή Αυγή. Μην παρασυρθεί ο κόσμος και πάει, μάλιστα, και ψηφίσει κόμματα τα οποία αποτελούν μέρος του συστήματος.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εγώ σας ευχαριστώ και ξέρετε πόσο φιλόξενο είναι το κανάλι σε κάθε σας άποψη, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, εύχομαι και σε εσάς καλή επιτυχία και εδώ κόπηκε το νήμα των εκλογών. Να βοηθήσει καθώς... Παναγία, ο ελληνικός λαός να ψηφίσει την Κυριακή με ηρεμία, με σοφροσύνη. Βεβαίως. Και με να κοιτάει τα παιδιά του. Γιατί θα πρέπει και κάποιοι συνταξιούχοι που αλλίωσαν το αποτέλεσμα του Ιουνίου και του Μαΐου να σκεφτούν όχι το ότι θέλουν να διασφαλίσουν τα 350 για να είναι σίγουροι, αλλά έχουν παιδιά. Μάλιστα. Και γόνια. Κύριε και Πρόεδρε. Τα παιδιά και γόνια περνούν σε μια ελεύθερη πατρίδα αξιοπρεπώς. Ευχαριστώ καλά. Θερμά. Καλή επιτυχία όπως λέω σε όλους. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αύριο 6.30 το πρωί θα είμαστε εδώ στη δικιά μας μάχη της καθημερινότητας, φίλες και φίλοι. Και θα τα πούμε αύριο αναλυτικά.